Να καλησπέρισω με Skype τον κύριο Πάπη Παπά, ο οποίος είναι μέλος της τομεακής οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, επίσης αντιπρόεδρος της ΕΙΝΗ, της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου. Κύριε Παπά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ντόκα και ευχαριστώ για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως επαφής μαζί σας και με τους Γιαννιώτες. Μπροστά σε ό,τι σηματοδότησε η σημερινή μέρα, 7 του Απρίλη, Παγκόσμια Μέρα της Υγείας. Παγκόσμια Μέρα της Υγείας, λοιπόν. Σε τι κατάσταση είναι η δημόσια υγεία στη χώρα μας μετά από ένα και χρόνο πανδημίας? Σε τι κατάσταση βρίσκει τη δημόσια υγεία η Παγκόσμια ημέρα της Υγείας? Σε χρόνους τηλεόρασης, έτσι, δώστε μας την εικόνα. Για να αποτυπώσουμε, όχι για λόγους δημιουργικής λογιστικής, αλλά για την αποτύπωση της αλήθειας στην πραγματικότητα, θα ήθελα να θυμίσω, κύριε Ντόκα, ότι πέρυσι, και ενώ ζούσαμε το πρώτο κύμα της πανδημίας πανελλαδικά, είχαμε περίπου 30 νέα κρούσματα πανελλαδικά, είχαμε 79 συνολικά νεκρούς την ημέρα εκείνη και είχαμε περίπου 1.800 γενικά ασθενείς που νόσησαν από κορονοϊό. Ένα χρόνο μετά, όχι για να κάνουμε δημιουργική λογιστική πραγματικά, ναι. αλλά γιατί θέλουμε να αποτυπώσουμε αυτό που συμβαίνει, και ενώ στην πρώτη φάση ζήσαμε τον απόλυτο περιορισμό αναγκαίως εκείνη τη φάση, γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν παντελώς απροετοίμαστο για να υποδεχτεί τις ανάγκες νοσηλείας αυτών των αρρώστων, σήμερα λοιπόν μιλάμε για 285.000 κρούσματα της νόσου, μιλάμε για 8.600 νεκρούς και μιλάμε για καθημερινά την τελευταία εβδομάδα για 3.500 έως 4.500 νέους ασθενείς που προσθέθηκαν στη δεξαμενή όσων ασθένησαν από την νόσο. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία για το λαό, κύριε Ντόκα, είναι αυτό που επισημάνθηκε από επιστημονικές μελέτες ήδη πριν βγει ο χειμώνας που μας πέρασε. Τι έδειχναν λοιπόν τα πράγματα τότε? Έδειχναν ότι η θνητότητα στην Ελλάδα αυξήθηκε δυσανάλογα από το ότι πρόσθεσε ο κορονοϊός σε αυτή τη θνητότητα. Δηλαδή από την μη αναμενόμενη αύξηση θανάτων που είχαμε μέσα στο χρονικό διάστημα από την δεύτερη μέχρι την τρίτη φάση της πανδημίας, οι μισοί περίπου θάνατοι οφείλονται στην νόσο από κορονοϊό. Οι υπόλοιποι από άλλες παθήσεις που παντελώς μείναν χωρίς παρακολούθηση το προηγούμενο διάστημα, και υπάρχουν μελέτες και σε ελληνικό επίπεδο αν θέλετε που δείχνουν ότι μια αύξηση της θνητότητας κατά 40% λόγω των καρδιακιακών παθήσεων. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ένα χρόνο η συνδυαστική ανάγκη κάλυψης των αναγκών που υπήρχαν και για τον κορονοϊό και για τις υπόλοιπες παθήσεις, γιατί εδώ μιλάμε για θανάτους, για νεκρούς, πεθαίνουν κάθε μέρα, δεν υπήρξε το προηγούμενο διάστημα. Και πραγματικά το δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπόρεσε να ενδυναμωθεί στο βαθμό και στον τρόπο που οι ανάγκες και για την συνδυαστική κάλυψη δίναν, αλλά και η ίδια η εποχή, γιατί αν θέλετε πριν ένα χρόνο δεν γνωρίζαμε τόσα πράγματα για την νόσο. Σωστά. Σήμερα γνωρίζουμε τόσα πολλά. Σήμερα έχουμε και περισσότερα όπλα και εργαλεία. Ωστόσο, όλα αυτά μείναν στον αέρα. Να θυμίσω, κύριε Ντόκα, ότι μπορεί στα Γιάννενα και στην Ήπειρο γενικά να μην ζούμε τις σκηνές που έζησε η Θεσσαλονίκη στη δεύτερη φάση ή αυτή που περνάει τώρα η Αθήνα, αν θέλετε. Ωστόσο, δεν να μην δούμε γεγονότα και πράγματα. Δεν μπορούμε να μην αισθανόμαστε και ανθρώπινα άσχημα όταν βλέπουμε ότι 100 περίπου άνθρωποι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή την τελευταία εβδομάδα είναι εκτός μονάδων ιδιωτικής θεραπείας διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους και μάλιστα με ανεπαρκή ιατρικό εξοπλισμό για τις συνθήκες που απαιτεί η νοσηλεία τους. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει αύξηση της θνητότητας, κύριε Ντόκα. Και σαν Κομμουνιστικό Κόμμα βρισκόμαστε στο πλευρό όλων εκείνων των επιστημόνων, αν θέλετε της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, που πρόσφατα με αναφορά της στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην Αθήνα στις 23 του μήνα που μας πέρασε
παρουσίασε ότι η παραμονή σε καθημερινή βάση τόσων ασθενών σε θαλάμους κοινούς εκτός ΜΕΤ, σε πρόχειρους αναπνευστήρες, αλλά και η ανεπαρκή στελέχωση πτερήγων νοσηλείας για την αντιμετώπιση της νόσου από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων είναι μια καθαρή και ευθύνη της κυβέρνησης και δεν έχει να κάνει με ευθύνη των υγειονομικών. Ακούω αυτά που λέτε, κύριε Παπά. Κάντε μου ένα σχόλιο πριν περάσουμε να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά και στους συμβασιούχους και στον αγώνα τους να ανανεώσουν τις συμβάσεις, να παρατείνουν τις συμβάσεις. Κάντε μου ένα σχόλιο για τους συναδέλφους σας όμως που αρνούνται τον εμβολιασμό. Γιατί πράγματι γίνεται με πολύ σκληρή δουλειά από όλους τους γιατρούς, να πω εγώ, στα νοσοκομεία την εποχή της COVID-19 και όχι μόνον τώρα. Μια πολύ σκληρή δουλειά η δουλειά σας. Πείτε μου όμως κάτι για αυτούς τους γιατρούς που αρνούνται να εμβολιαστούν. Και δεν είναι λίγοι, τα ποσοστά είναι μεγάλα. Κοιτάξτε να δείτε, τα ποσοστά είναι αρκετά καλά, θα έλεγα, για τους υγειονομικούς. Για τον χώρο των γιατρών είναι ακόμα καλύτερα. Είναι ένα 60 με 70% στα Γιάννενα που έχουν εμβολιαστεί. Mm-hmm. Υπάρχει ένας αρνητισμός. Πείτε μου, για αυτόν τον ένα στους τρεις. Ο αρνητισμός έχει να κάνει και με την κακή ενημέρωση του πληθυσμού. Έτσι, με φόβους οι οποίοι υπήρχαν, με όλη αυτή τη διαδικασία του αένα, ο άνοιξε, κλείσε, που άφηνε κενά στον κόσμο, και πολύ περισσότερο με την διελκυνστίδα ανταγωνισμών που υπάρχει για το εμβόλιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Θυμίζω όλα τα γεγονότα που υπήρξαν και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αν θέλετε και σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διάθεση των εμβολίων. Γιατί αν θέλετε πρέπει να μείνουμε στο στοιχείο ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ένα περίπου 6,3% του ελληνικού πληθυσμού έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις του κορονοϊού και απέχουν παρασάγας από την εξασφάλιση του τουλάχιστον 70% για να υπάρχει ανοσία. Αυτό που έγινε στην Ιταλία με τους γιατρούς, η απομάκρυνσή τους δηλαδή για αυτούς τους γιατρούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, ή η αλλαγή τομέα εκτός COVID, πώς σας ακούγεται εσάς? Θα σας πω κύριε Ντόκα, και εδώ υπάρχουν και δύο μέτρα και ένα σταθμά, αν θέλετε. Πείτε. Γιατί μια που αναφερθήκατε και στα ζητήματα των συμβασιούχων. Θα πάμε στους συμβασιούχους αμέσως μετά. Θα δούμε μαζί το ρεπορτάζ και θα κάνετε σχόλια. Ναι. Αντιδοτήθηκε από μια απόλυση λοιπόν εργαζόμενης συναδέλφου στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Σε ένα νοσοκομείο που θυμίζω ότι υπήρξε και αρνητής διευθυντής κλινικής του νοσοκομείου. Αλήθεια, θα ήθελα να ρωτήσω, τη στιγμή που υπάρχουν τόσες ανάγκες υγείας, στίβονται σαν λεμονόκουπα και πετιώνται στον δρόμο εργαζόμενοι, και ενώσο δεν έχει υπάρξει καμία απόφαση σε σχέση με το τι έγινε, τι προανάκριση, τι προανακριτική διαδικασία διεξήχθη στο Χατζικώστα σε σχέση με το ρόλο και με τις ευθύνες του συναδέλφου ο οποίος δεν εμβολιάστηκε. Υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα επομένως, και εδώ είναι ένα ζήτημα, γιατί χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και σταθμά. Ναι, κύριε Ντόκα, πανελλαδικά υπάρχουν στο χώρο της δημόσιας υγείας περίπου 16.000 ελαστικά εργαζόμενοι κάθε είδους. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αν θέλετε, και μιλάμε για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο γιατί εκεί δημιουργήθηκε πρόσφατα μια επιτροπή συμβασιούχων, υπάρχουν περίπου 600 συμβασιούχοι, ανάμεσά τους περίπου 60 συνάδελφοι οι γιατροί. Είναι κάθε είδους συμβάσεις, ο ΑΕΔ και ΕΛΤΝΟ, διάφορα προγράμματα κτλ. Στην ουσία είναι ανακυκλώσιμοι και με ημερομηνία λήξης εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι που ζήσανε για πολλά χρόνια και ζούμε επί πολλά χρόνια να πετιώνται σαν λεμονόκουπες μόλις τελειώσει η σύμβασή τους, να εμπέζονται από πολλές κυβερνήσεις και προηγούμενες και τη σημερινή κυβέρνηση ότι θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους, να ανανεώθηκαν έστω για περιορισμένο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας κάποιες συμβάσεις, αλλά ωστόσο ο ρόλος τους εργασίας είναι με ημερομηνία λήξης. Και μιλάμε για ένα πολύ έμπειρο προσωπικό σε κάθε χώρο, γιατί ειδικά στους χώρους της υγείας υπάρχει μια αλυσίδα όλων των υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών μας. Και ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας, ακριβώς για αυτούς τους ανθρώπους? Τι σκέφτεται το Υπουργείο Υγείας ακριβώς για αυτούς τους ανθρώπους στο επόμενο διάστημα? Όλα τα χρόνια που ζήσαμε τα προηγούμενα υπήρχαν επανειλημμένα συζητήσεις ότι θα ξαναγίνει προκήρυξη, θα μοροδιοτεθούν με διαφορετικό τρόπο αυτοί οι συνάδελφοι, ότι έστω οι περισσότεροι από αυτούς
να μπορέσουν να παραμείνουν στη δουλειά. Τι ζούσαμε όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε φορά νέους διαγωνισμούς, νέες προκηρύξεις και κάθε φορά στο πετιόνταν πάνω από το 50% των αρρώστων. Η ίδια πολιτική και τώρα και το επόμενο διάστημα. Νομίζω, κύριε Ντόκα, και άλλωστε σαν κομμουνιστικό κόμμα ήμασταν και το μόνο κόμμα που σε επίπεδο Βουλής στηρίξαμε την πρόταση για την μετατροπή του σε αορίστου χρόνου, ότι βρισκόμαστε στο πλευρό τους όχι μόνο σε επίπεδο διαδικασίας διεκδίκησης δικαστικά, γιατί υπήρξε και μια τέλεση δική απόφαση του εφετείου στην Κρήτη που δικαίωσε ελαστικά εργαζόμενους, και άρα θα συμπαρασταθούμε σε αυτόν τον αγώνα και σε δικαστικό επίπεδο. Το ζήτημα όμως πάνω από όλα που πρέπει και ο Γιαννιώτικος Ρώος να έχει στο μυαλό του είναι ότι πρέπει να έχει περήφανους και όχι ταπεινωμένους εργαζόμενους μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Εργαζόμενους να πιέζονται κάθε φορά και να φοβούνται μπροστά στην ελαστική σχέση εργασίας τους, μπροστά στο φόβο ότι αύριο θα απολυθούν. Ξέρετε, όλα αυτά είναι φαινόμενα των καιρών μας, είναι πράγματα που τα γνωρίζουμε και σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Προσπαθούμε να στηρίξουμε και τις αγωνίες και την ελπίδα. Και η μόνη ελπίδα έρχεται μέσα από τη διεκδίκηση. Γιατί αν θέλετε και σε νομικό επίπεδο, χωρίς πίεση κάτω και χωρίς οργάνωση του αγώνα, δεν μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.